Το πρόβλημα που υπάρχει με τις σχολικές καθαρίστριες στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών αναδεικνύει με δελτίο τύπου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανουήλ Παπάς. Οι σχολικές καθαρίστριες παραμένουν μέχρι και σήμερα απλήρωτες, εδώ και 3 μήνες. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πασχάλη Στεφάνου, έχουν υποστεί και μειώσεις στα χρήματα που λαμβάνουν. Για ακόμα μία χρονιά, έχουμε μπει στο 4ο μήνα που έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις των συμβασιούχων καθαριστών. Για ακόμα μία χρονιά το κράτος τις έχει αφήσει απλήρωτες και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και λήψεις και στα υλικά. Στα σχολεία. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Η καθαριότητα των μικρών παιδιών και των σχολείων είναι πραγματικά, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, πρέπει να είναι κύρια ευθύνη της πολιτείας και δεν μπορεί στους ανθρώπους αυτούς που έχουν επιμεληθεί αυτή την εργασία να τους αφήνει και 4 μήνες απλήρωτος και μάλιστα μιλάμε για ποσά των 300 και 350 ευρώ. Δεν μιλάμε για μεγάλους μισθούς. Σύμφωνα με τον κύριο Στεφάνου, οι περισσότερες καθαρίστρες έχουν υποχρεωθεί να υπογράφουν απαράδεκτες συμβάσεις έργου, τις οποίες ανανεώνουν κάθε χρόνο, διάρκειας 10 μηνών, με βάση τις οποίες αμείβονται με εξευτελιστικά μεροκάματα. Δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν εργασιακά δικαιώματα, ενώ δεν μπορούν οι περισσότερες να γραφτούν κατά τη διάρκεια της απόλυσής τους ούτε στο Ταμείο Ανεργίας του ΑΕΔ. Εμείς στείλαμε διαμαρτυρία προς όλους τους και στην Διδασκαλική Ομοσπονδία για να παρέμβει στους αρμόδιους του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και εδώ για να το και στο Δήμο Σερών, ο οποίος το περισσότερο αυτό το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται εδώ στο Δήμο Σερών, βέβαια, το οποίο υπάρχει και ο Δήμο Σερών, τα χρήματα τα παίρνει από την κεντρική εξουσία.